Οι γιατροί του κόσμου Καβάλας έκοψαν το απόγευμα του Σαββάτου την καθιερωμένη βασιλόπιτά τους, παρουσία αρκετών φορέων αλλά και μελών του συλλόγου. 2.000 καταρχήν 24 ευχές υπέροχες σε όλο τον κόσμο. Με ειρήνη, υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι σας που είναι πάντα στο πλευρό μας. Και οι δράσεις για το 2024 ήδη πριν την κοπή της πίτας μας ξεκίνησαν. Με επισκέψεις εδώ μέσα ΜΕΑ, με ελέγχους οδοντιατρικούς, με εμβόλια σε παιδιά Ρωμά και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μόλις πάρουμε και την άδεια από το Υπουργείο Υγείας, ξεκινάμε και τις επισκέψεις στα σχολεία, τα δημοτικά, για έλεγχο οδοντιατρικό, συμβουλές και διανομή υγειονομικού υλικού. Φυσικά δεν ξεχνάμε τους εμβολιασμούς των παιδιών, τα δωρεάν εμβόλια από το γραφείο που δίνουμε όπως κάθε χρόνο και τις επισκέψεις στις ορεινές περιοχές, στους όμουρους νομούς για πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ενήλικες αυτή τη φορά. Φυσικά όπως κάθε χρόνο, αν μας ενημερώσει η περιφέρεια, θα συμμετέχουμε και στην εβδομάδα υγείας με τη μονάδα διακινητή των γιατρών του κόσμου μας επισκέπτεται από Αθήνα και πάντως στο πλευρό των συνανθρώπων μας όλα αυτά τα χρόνια. Πανελλαδικά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην Ουκρανία. Έχει φύγει στις 28 Δεκάτου μία μονάδα πλήρως εξοπλισμένη για τη Γάζα, όπου θα έχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και φάρμακα σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τόσο άσχημες συνθήκες. Εξακολουθούν και λειτουργούν τα προγράμματα street work, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί επισκέπτονται τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κάθε βράδυ για τους αστέγους. Τους δίνουν ένα ζεστό ρόφημα, φαγητό, ζεστές κουβέρτες και ρούχα. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν οι ξενώνες των αστέγων στην Αθήνα, με συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν εκεί να φάνε ζωστό φαγητό, να κάνουν ζωστό μπάνιο και για κάποιους αυτούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, οι γιατροί του κόσμου φροντίζουν και τους προμηθεύουν είτε με ακουστικά είτε με γυαλιά, ό,τι προβλήματα υπάρχουν για να μπορούν να βρουν μια δουλειά και να ενταχθούν ξανά στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας. Υπάρχει ο ξενώνας αστέγων, γυναικών, ευπαθών γυναικών, στον οποίο αυτές οι γυναίκες είτε από μετανάστες μπορούν και μένουν για 6 μήνες και φροντίζουν οι γιατροί του κόσμου να τις εντάξουν στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν τα πολυατρία μας Αθήνα, Θεσσαλονίκη και φυσικά το πρόγραμμα Ρωμά.